σύγχρονη ζωή που ζούμε, δηλαδή Ναι. να μάθουμε γράμματα, να πηγαίνουμε ξένες γλώσσες. Όσο μας πιέζουν και οι γονείς ακόμα περισσότερο, κάπου το εφέστη γι' αυτό Εκρήγνεται. 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 Το θέμα όμως είναι το εξής. Ναι, Εγώ κύριε πιστεύω Κούτρα. ότι όταν θα ενσωματωθούμε κοινωνικά, όταν αύριο μεθαύριο θα κάνουμε τις δικές μας οικογένειες και θα βγούμε στην κοινωνία, παίρνουμε ας πούμε, κάποια εχέγγυα από την πρώτη μας κοινωνία, η οποία είναι η οικογένεια. Και πιστεύω και πάλι εγώ, ίσως να ακούγομαι λίγο διαφορετικός όσον αφορά την άποψη τόσο τη δική σας όσο και του Σπύρου του φίλου μου. Εγώ πιστεύω ότι εγώ θα δικαιολογήσω περισσότερο το καθεστώς το οικογενειακό. Δηλαδή το ότι καταδυναστεύουν μέσα σε ένα γίνεται. Έχει δίκιο, Νίκο. Έχουν χαθεί αξίες, κύριε Κούνα. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Ναι, παιδιά, έχετε δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πολύ. Πάρα πολύ. Και είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Εγώ θα συμπληρώσω. Ναι, με συμπλήρωσε. Θέλω να συμπληρώσω στα όμορφα λόγια του Νίκου και στα σωστά λόγια ότι ζούμε σε μια πληθώρα επαγγελμάτων σήμερα. Οι γονείς, αφού στερηθήκαν αυτοί αυτό που εμείς έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε σήμερα, τις σπουδές, τη μόρφωση κτλ., θέλουν να μας αναγκάσουν να σπουδάσουμε, να μορφωθούμε, να πάμε σε πανεπιστήμιο. Το να οποίο μας αναγκάσουν, αυτοί. Λέω. Να μας αναγκάσουν. Ξέρεις κάτι, Σπύρο μου. Είναι μια πληθώρα εξειδικεύσεων και ικανοτήτων σήμερα. Ναι, και εγώ, πάλι, εγώ θέλω, και εγώ ζούμε θέλω, στην κοινωνία της γνώσης. Ναι, 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 εγώ θέλω, θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Λες, είδες, ότι είπες, μας, θέλουν, μας εξαναγκάζουν, μου είπες προηγουμένως. Με την άρα, καλή έννοια όμως, άρα, περίμενε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχετε λοιπόν εσείς αυτού του είδους την εμπειρία σήμερα, από τους γονείς σας, δηλαδή, κάθισαν πάνω από το κεφάλι σας σαν δικτάτορες. Και όχι διδάκτορες. όχι διδάκτορες. Που σπουδάζει. Εμένα κάθισαν. Ο κύριος Κούντος. Σαν δικτάτορες από πάνω σας, κύριε Καλούδη και κύριε Κούτρα. Έχετε αυτή την εμπειρία. Πείτε μου την αλήθεια. Την αλήθεια σας πω, ναι, αλλά όχι με την έννοια της καταδυνάστευσης. Δηλαδή με όμορφο τρόπο να μας συμβουλέψουν. Ποιος ήταν αυτός ο όμορφος τρόπος, κύριε Καλούδη. Για πείτε μου έναν όμορφο τρόπο. Ένα παράδειγμα. Ναι. Εγώ προσωπικά σπούδασα στην Αγγλία. Ναι. Εμένα γονείς μου λέγανε, θέλεις να δώσεις πανελλήνιες. Να μπει σε ένα πανεπιστήμιο εδώ ή θέλει να πάω στο εξωτερικό. Είχα πάρει την απόφαση μόνο μου να πάω στο εξωτερικό. Αλλά θέλανε το πανεπιστήμιο. Mm. Δηλαδή πιστεύουν ότι το πανεπιστήμιο. Ήταν το πάνω. Όχι, είναι το σταυροδρόμι στην αγορά εργασία. Γιατί όχι. Σε δική ξέρετε, μου την εποχή το πανεπιστήμιο λέει, αυτό, για του γονεί μου ήταν το πάνω. Αυτό ξεκίνησε από τότε με εσά. Αλλά αυτό που θέλω εγώ για να συμπληρώσω και το Σπυρό. Ναι. Ότι έχουν το εξή κακό ω νοοτροπία σκέψη και λογική. Ότι θεωρούν ότι αν μπει στο πανεπιστήμιο εξασφαλίστηκες. Δηλαδή έχεις βρει δουλειά. Και αυτό συνδέσει... μας το επιβάλλουν και οι καθηγητές όμως. Ναι, μόνο οι γονείς. Ναι, θεωρούν και οι καθηγητές. Ότι είναι αυτό. Το κόκκινο μαλλί. Και οι καθηγητές. Για τα ροδοπέταλα του πανεπιστήμιου. Έτσι αυτό λένε. Είναι ένα ζέον ζήτημα όσον αφορά την παιδεία. Δηλαδή είναι πολύ άσχημο να έχουν συνδεθεί άρρηκτα εκπαίδευση με αγορά εργασία. Δηλαδή σπουδάζω για να δουλέψω. Το θέμα είναι ότι να σπουδάσεις, διότι υποτίθεται και το πανεπιστήμιο είναι χώρος ελεύθερης σκέψης και ιδεών γενικότερα. Πέρα από την μόρφωση. Και δεν έχουν όλοι αυτό το δικαίωμα της ελεύθερης γνώσης. Δυστυχώς στην Ελλάδα το έχουν όλοι αυτό το δικαίωμα. Ναι, δίκιο έχεις. Όμως ξέρεις κάτι. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου. Σήμερα η επιλογή των νέων, και ίσως φέρονται γι' αυτό το λόγο φέρονται και οι γονείς έτσι κατά κάποιο τρόπο, γίνονται λίγο πιεστικοί. Όμως η επαγγελματική επιλογή των νέων σήμερα, κουνάτε το κεφάλι σας κύριε Καλούδη, γιατί μάλλον θα καταλαβαίνετε τι θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, η επιλογή των νέων είναι, δεν είναι μια απλή υπόθεση, αλλά ούτε και μια απλή απόφαση πιστεύω. Ή είναι απλή απόφαση. Για πείτε μου. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Άρα λοιπόν είναι μια απόφαση που επηρεάζει ολόκληρη. Πώς είπατε? Σταθμός, μπράβο. Που επηρεάζει, αυτό θα έλεγα τώρα, που επηρεάζει ολόκληρη τη ζωή τους. Ίσως γι' αυτό το λόγο οι γονείς καταδυναστεύουν, όπως είπα εγώ προηγουμένως, και μπορεί να έκανε λάθος στην έκφραση ή στη λέξη, τα παιδιά τους, για να μην πάρουν. Για να μην πάρουν, ξέρετε, έτσι μια λανθασμένη απόφαση, η οποία μπορεί στο τέλος να αποβεί και καταστροφική για το μέλλον τους. Επομένως, γι' αυτό το λόγο εσείς έχω την εντύπωση ότι δικαιολογείτε τη συμπεριφορά των γονιών. Αυτό ή όχι, ή είναι και λίγο εγωισμός. Δεν είναι μόνο εγωνής, είναι ο προσωπικός εγωισμός. Δηλαδή, όταν είσαι μαθητής, σήμερα μεγαλώνεις πιο γρήγορα από ό,τι μεγάλωνες πιο παλιά. Mm-hmm. Σήμερα αναγκάζεσαι από τα μαθητικά σου χρόνια να έχεις επιλέξει τον επαγγελματικό σου προσανατολισμό. Σου βάζουν για λίγο το μαχαίρι στο λαιμό. Δηλαδή, μέχρι τα 17-16 σου λένε
Πρέπει να έχει γίνει. Τη σχολή θα έχει διαλέξει. Έχει αντίθετη άποψη. Καλό είναι που διαφωνούμε σε αυτό. Βεβαίω και θέλουμε και να την ακούσουμε. Δεν θα συμφωνούμε και σε όλα. Θέλουμε και. Όχι βέβαια, δεν θα λέγαμε. Ναι, παιδιά. Με ένα ελλειπή, κυρία Καρακολίδη. Με ένα ελλειπή επαγγελματικό προσανατολισμό στην Ελλάδα από τα μαθητικά μα χρόνια, φτάνει σε σημείο να πα 17 χρονών και να σου λένε. Πρέπει να δώσει πανελλήνιες, να πάρει καλό βαθμό για να μπει στο πανεπιστήμιο. Ναι. Τι σκέψη να έχει ένα παιδί 17 χρόνια σήμερα, πώς μπορεί να αποφασίσει. Όταν, ας πούμε, υποτίθεται εκπαιδευτικά υπάρχει μάθημα στο γυμνάσιο και στο λύκειο που λεγόταν στοιχεία επαγγελματικού προσανατολισμού. Μπράβο. Το οποίο εμείς, εγώ σας το λέω ευθέως, όταν είχαμε αυτή την ώρα, την κοπανάγαμε. Τι κάνατε, κοπάνα. Δηλαδή, ας πούμε, εντάξει. Όχι κοπάνα. Κοπάνα τώρα κάπου. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ δεν λέω όχι. Ήταν όμως μια κοπάνα, ναι ή όχι. Ναι, μα ξέρετε κάτι, δεν μας είχαν δώσει και τα κίνητρα ώστε να το αξιολογήσουμε με διαφορετική άποψη αυτό το μάθημα. Να μας κεντρήσει ο καθηγητής, να μας δώσει. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν είχαν και όρεξη οι καθηγητές. Ενδιαφέρον. Δεν είχαν όρεξη. Δεν είχαν διάθεση. Εδώ βλέπετε, κάνουν καταλήψεις τα παιδιά και οι καθηγητές οι ίδιοι συμμετέχουν. Και οι καλούδι. Ναι, γιατί. Τους... Μια άλλη υπόθεση αυτή. Όμως, ξέρετε τι έχω παρατηρήσει εγώ, και εδώ θέλω τη δική σας την άποψη ξανά. Τι έχω παρατηρήσει σήμερα εγώ, ότι στην κοινωνία μας φαίνεται προωθούνται κάποια επαγγέλματα τα οποία έχουν σχέση με το κύρος. Με το κύρος. Με τις οικονομικές προπάντων αποδοχές, έτσι, με τη δόξα και με την εξουσία. Αυτές τώρα τις κατευθύνσεις. Εδώ θέλω την άποψή σας και τη γνώμη σας. Και θέλω και αναλυτικά να τα πούμε αυτά. Αυτές τώρα τις κατευθύνσεις, ποιοι τις προωθούν, το σύστημα ή η οικογένεια. Εγώ πιστεύω είναι, για πείτε μου, να ξεκινήσω, πιστεύω είναι και οι δύο, όχι μόνο το σύστημα αλλά και η οικογένεια. Και οι δύο. Και οι δύο είναι. Δηλαδή, όχι το σύστημα. Δεν βλέπουμε ένα σύστημα τέτοιο. Και το σύστημα είναι ανισόρροπο. Το σύστημα εδώ πέρα δεν σου επιτρέπει να κάνεις τίποτα. Δηλαδή σε θέλει να παπαγαλίζεις, mm-hmm. να αποστηθίζεις, mm-hmm. να μην έχεις κριτική σκέψη, τίποτα. Δηλαδή σε θέλει ένα φυτό το σύστημα. Να βγαίνεις 18 χρόνια να πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο και, πώς γίνονται. Και να μπαίνεις στο πανεπιστήμιο μέσα και πάλι να ξέρεις τι έμαθα στο λύκειο να αποστηθίζω, να παπαγαλίζω. Και το ίδιο συνεχίζει στο πανεπιστήμιο. Εγώ πιστεύω το εξής. Για να ακούσω και τον κύριο Κούτρα. Τις ημέρες τις οποίες ζούμε εδώ και αρκετά χρόνια είναι τόσο φιλελευθερωποιημένη η κοινωνία μας και κατ' επέκταση η αγορά, με αποτέλεσμα όλα να κοιτάνε, να έχουν ως αν θέλετε αποτέλεσμα το κέρδος. Δηλαδή αυτό που δυστυχώς κινεί τα πάντα σήμερα είναι το χρήμα. Όταν λοιπόν το βλέπουν αυτό οι γονείς, επειδή όπως είπα και προηγουμένως, συνισταμένοι μεταξύ άγχους και αγάπης, επηρεάζονται σίγουρα. Οπότε και το σύστημα το ίδιο δίνει τις δικές του κατευθυντήριες οδηγίες εντός εισαγωγικών προς τους ναυτιλωμένους, προς τους γονείς γενικότερα. Οπότε για αυτοί, εισπράττοντας τέτοιο άγχος, αμέσως θα πάνε στο παιδί και θα του δώσουν ανάλογες συμβουλές. Μόνο που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν αυτό το άγχος. Ενώ οι νέοι μπορούν να ανταπεξέλθουν αυτές τις προκλήσεις σήμερα. Μπορούν να ανταπεξέλθουν αυτές τις προκλήσεις. Και πάλι μεγάλη συζήτηση. Έχω την εντύπωση ότι θέλει πολύ συζήτηση. Γιατί είναι τεράστιες, παιδιά, αυτές οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Έτσι. Οριμότητα χρειάζεται και καλή σκέψη. Σίγουρα. Ξέρετε όμως ποιο είναι το αποτέλεσμα από τις προηγούμενες επαγγελματικές κατευθύνσεις που αναφέραμε. Ξέρετε, το γνωρίζετε, ας πούμε, το τα αποτέλεσμα. Ναι, η πληθώρα δηλαδή αυτή. Ξέρετε τι γίνεται σήμερα. Στην ερώτηση που κάνετε και συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Είπατε, προωθούνται κάποια επαγγέλματα. Ναι, προωθούνται. Προωθούνται. Οι γονείς θέλουν να σε δουν να γίνει σε δικηγόρο. Τα επαγγέλματα με κύρος, όπως είπα, οι οικονομικές προπάντων αποδοχές του επαγγέλματος, η δόξα και η εξουσία. Ναι ή όχι. Και ξεχάσαμε κάποια επαγγέλματα. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Γι' αυτό λοιπόν τι συμβαίνει σε όλα αυτά τα επαγγέλματα τα παραπάνω. Μία πληθώρα, κύριε. Μία πληθώρα η οποία μοιραία θα περισσέψει στον τομέα. Δημιουργεί περισσότερη ανεργία. Ναι, μπράβο. Άρα περισσεύει. Περισσεύει και ξέρετε κάτι, είναι και κάποια επαγγέλματα τα οποία μπορεί να είναι πιο ουσιαστικά και πιο κερδοφόρα, όπως είναι ο ξυλουργός, ο υδραυλικός, τα οποία έχουν υποβαθμιστεί σήμερα. Πάνε αυτά. Πιστεύω ότι είναι και θέμα αντίληψης και ευρύτερα νοοτροπίας. Ναι. Αντίληψη και θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή η νοοτροπία είναι θέμα παιδείας. Εφόσον υπάρχει έλλειψη παιδείας και έχουμε περισσότερο παραπαιδεία από τη δημόσια παιδεία κτλ. Ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει σωστή γαλούχηση
των ανθρώπων και των πολιτών. Οπότε είναι λογικό να κοιτάνε, να συμβουλεύσουν πάλι εντός εισαγωγικών αυτών.